Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να πούμε πως ο λαός του Ηλίου έχει βιώσει με δραματικό τρόπο την απουσία ουσιαστικής πολιτικής προστασίας, την έλλειψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του. Ο λαός του Ηλίου έχει ζήσει διαχρονικά την αδιαφορία, την υποτίμηση των αναγκών του, τα μεγάλα και παχιά λόγια από όλο τον κρατικό μηχανισμό. Από τις κυβερνήσεις, τις νομαρχιακές και περιφερειακές αρχές, τις δημοτικές αρχές και μάλιστα κάθε πολιτικής απόχρωσης, μπλε, πράσινης, ροζ και όλων των μεταξύ τους χρωματικών συνδυασμών. Και έχει δει στην πράξη όλους αυτούς να είναι ανοιχτοχέριδες, συντονισμένοι, γρήγοροι και αποτελεσματικοί όταν πρόκειται για τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αλλά όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες να κολυσιεργούν, να αναβάλουν, να θυμούνται την κακή κατάσταση της οικονομίας, να μετράνε μέχρι και τα ψηλά που δίνουν. Οι κάτοικοι του Ηλίου όμως, πάνω απ' όλα, έχουν ζήσει μεγάλες καταστροφές. Όπως για παράδειγμα τη μεγάλη πλημμύρα του 1961, τέτοιες μέρες, που έπληξε τις λαϊκές γειτονιές της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά. Πλημμύρα που στοίχησε τη ζωή σε πάνω από 40 ανθρώπους, οι 18 εκ των οποίων ήταν λιωσότες. Ή, όπως την πλημμύρα του 1977, πάλι τέτοιες μέρες του Νοέμβρη, που χτύπησε τις ίδιες λαϊκές γειτονιές με απολογισμό πάνω από 30 νεκρούς. Και ο κατάλογος των καταστροφών δεν έχει τελειωμό μέχρι και σήμερα. Όπως βεβαίως και ο κατάλογος της κοροϊδίας. Και τι δεν έχουμε ακούσει ως κάτοικοι της περιοχής όλα αυτά τα χρόνια μετά από κάθε πλημμύρα. Από υπουργούς όλων των κυβερνήσεων, από περιφερειάρχες, από τη Δημοτική Αρχή. Τη μία μας έλεγαν ότι ήταν θεομηνία και δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Την άλλη ότι φταίνε οι κάτοικοι που έχτισαν πάνω σε ρέματα. Την παράλληλη ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή γιατί καθυστερούν τα έργα και να βολευτούμε με κανένα σακί άμμου. Αυτά μας έλεγαν. Και κάθε φορά που μπαίνει ο Οκτώβρης, ο Νοέμβρης, ακόμα τρέμει το φιλοκάρδι όλων μας. Όσοι δεν έχετε πάει μέχρι σήμερα, κάντε μια βόλτα στις γειτονιές του Ηλίου που πλημμυρίζουν συνέχεια. Στη Ζωδόχο Πηγή, στο ρέμα της Φλέβας στον Άγιο Φανούρη, στη Ραδιοφωνία, στο Μιχελή, εδώ που βρισκόμαστε, σε γειτονιές του Άγιου Νικόλα και αλλού. Θα δείτε πιθανά κατοίκους να έχουν φτιάξει αυτοσχέδια πορτάκια προστασίας, να έχουν κρυμμένα σακιά με άμμο, να δένουν τα αυτοκίνητά τους με σκηνή στις κολόνες της ΔΕΗ για να μην τα πάρει ο χήμαρος αν βρέξει δυνατά. Όμως δεν θέλω να κουράσω με περιγραφές, γιατί σημαντικό μέρος του λαού της περιοχής αυτής, κάτοικοι από πολλές περιοχές του Ηλίου, μπορεί να ζουν όλα αυτά, όμως ταυτόχρονα έχουν μάθει να μην το βάζουν κάτω, να αγωνίζονται μαζί με τους κομμουνιστές για να καλυφθούν οι ανάγκες τους. Ένας τέτοιος αγώνας, με την πρωτοπόρα συμβολή των κομμουνιστών, έγινε με αφορμή την πιο πρόσφατη μεγάλη πλημμύρα στις 24 Οκτώβρη του 2014. Πλημμύρα που βούλιαξε κυριολεκτικά αρκετές περιοχές του Ηλίου και ιδιαίτερα τη Ζωδόχο Πηγή και το ρέμα της Φλέβας στον Άγιο Φανούρη και προκάλεσε τεράστιες ζημιές σε σπίτια, μικρομάγαζα και αυτοκίνητα. Η υπομονή του κόσμου τότε είχε πια εξαντληθεί. Οι κομμουνιστές, τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης, σταθήκαμε από την πρώτη στιγμή δίπλα και μαζί με τους κατοίκους σε όλες τις γειτονιές του Ηλίου. Στη γειτονιά μου, στη Ζωδόχο Πηγή, από το ίδιο το βράδυ της καταστροφής, οργανώσαμε την πρώτη κινητοποίηση. Την άλλη μέρα πήγαμε σπίτι-σπίτι, βγάλαμε ντουντούκες, κάναμε την πρώτη συγκέντρωση, βάλαμε με τη γειτονιά τους πρώτους στόχους, δημιουργήθηκε Επιτροπή Αγώνα. Βάλαμε τα αιτήματα που έγκαιρα επεξεργάστηκε η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ, αιτήματα που αποτέλεσαν ψήφισμα της πρώτης συνέλευσης της γειτονιάς. Την ίδια μέρα έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο με πάνω από 200 γείτονες, απαιτώντας έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασιστούν μέτρα στήριξης των πληγέντων, απαιτώντας να γίνει το αντιπλημμυρικό έργο στην οδό Θηβών που καθυστερούσε για χρόνια. Πραγματοποιήθηκε και δεύτερη συνέλευση των κατοίκων. Στην παρέλαση της 28 Οκτωβρίου έγινε διαδήλωση της Επιτροπής Αγώνα όπου δεκάδες κάτοικοι βοντοφρόναξαν συνθήματα όπως «Σώσατε τις τράπεζες και οι γειτονιές βουλιάζουν» ή όπως το σύνθημα «Αυτό δεν ήταν θεομηνία, ήταν του κράτους η αδιαφορία». Και ο αγώνας αυτός συνεχίστηκε και τους επόμενους μήνες προκειμένου να δοθεί σε όλους το επίδομα, οι αποζημιώσεις, προκειμένου να ξεκινήσει το πολυπόθητο αντιπλημμυρικό έργο. Αυτοί οι αγώνες δεν προέκυψαν από παρθενογένεση. Ήταν αποτέλεσμα της σταθερής δράσης των κομμουνιστών στην περιοχή για όλα τα προβλήματα. Τουλάχιστον 25 παρεμβάσεις είχαν κάνει οι κομμουνιστές εκπρόσωποι στο Δημοτικό Συμβούλιο τα προηγούμενα χρόνια για την αντιπλημμυρική προστασία. Η μία εξ αυτών, τραγική ηρωνία, την παραμονή αυτής της πλημμύρας. Αποτέλεσμα αυτών των αγώνων ήταν το ότι επιτέλους πέρσι ολοκληρώθηκε το αντιπλημμυρικό έργο στην Οδό Θηβών, όπως επίσης ότι προχώρησαν και μια σειρά άλλες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην περιοχή της Ραδιοφωνίας και στον Άγιο Φανούρη στο Ήλιον. Κανένας βέβαια δεν έκανε τη χάρη στο λαό της περιοχής. Ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Περιφερειακή Αρχή της κυρίας Δούρου, ούτε η Δημοτική Αρχή. Αυτή ήταν τότε. Και το λέω αυτό γιατί όλοι τους παρουσίαζαν στα προεκλογικά τους φυλάδια στις τελευταίες εκλογές ως δική τους πρωτοβουλία τα έργα αυτά, ως αποτέλεσμα της δικής τους προσπάθειας. Βέβαια, ένα σημαντικό μέρος του λαού της περιοχής ξέρει ότι όλοι αυτοί και οι προηγούμενοι από αυτούς άφησαν για πολύ καιρό ανοχήρωτη την πόλη από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, άφησαν περιουσίες χιλιάδων ανθρώπων να καταστραφούν και παρόλα αυτά, για να κουνηθούν, για να εδρώσει ταυτή τους, έπρεπε να ξεσηκωθεί ακόμη μια φορά ο κόσμος. Την ίδια ώρα, βέβαια, έργα υποδομής για το κεφάλαιο προχωρούν στο άψεσβήσε σε όλες τις περιοχές της Αθήνας. Και αυτό είναι ένα πολύ ουσιαστικό πολιτικό συμπέρασμα. Όπως πολύ ουσιαστικό είναι και το εξής ζήτημα που θέτουμε. Ότι η πλήρης αντιπλημμυρική θωράκιση ενός Δήμου δεν είναι θέμα μόνο ορισμένων αποσπασματικών τοπικών παρεμβάσεων, που βεβαίως καλώς έγιναν και έχουμε παλέψει για αυτές. Απαιτείται συνολικός σχεδιασμός για όλη την Αττική και χρηματοδότηση από το κράτος όλων των αναγκαίων μέτρων και έργων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Σχεδιασμός και χρηματοδότηση που δυστυχώς δεν υπάρχει. Φίλες και φίλοι, πολλή ώρα μπορεί να μιλάει κανείς για τις ανάγκες που έχει ο λαός της πόλης μας για να προστατεύσει τη ζωή, τη δική του και των παιδιών του, για να προστατεύσει την περιουσία του. Ανάγκες που μένουν ακάλυπτες. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ σε ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα. Στις μεγάλες ελλείψεις, στη μεγάλη γύμνια που υπάρχει, στην αντισυσμική προστασία των σχολικών μονάδων του Ηλίου αλλά και όλης της Δυτικής Αθήνας. Αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές. Ελλείψεις που φανερώνονται συνήθως σε όλη τους την έκταση μετά από σεισμούς όπως αυτός που έγινε στην Αττική στις 19 Ιουλίου. Παρά το γεγονός ότι ο σεισμός αυτός δεν έπληξε σε μεγάλο βαθμό το Ήλιον, παρά το ότι η Δημοτική Αρχή διαβεβαίωνε πως μπροστά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς καμία σχολική μονάδα δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα, τελικά πρόβλημα υπήρξε. Για παράδειγμα, το 13ο Δημοτικό Σχολείο και το 10ο Νηπιαγωγείο άνοιξαν με καθυστέρηση μερικών ημερών για να αποκατασταθούν οι ζημιές από το σεισμό. Ζημιές οι οποίες δεν ήταν ασήμαντες, παρότι μιλάμε για ένα σχολείο που έχει χτιστεί σχετικά πρόσφατα, το 1999. Ενώ είναι πολλά τα σχολεία στο Ήλιον που έχουν χτιστεί πριν 40 και 50 χρόνια, με ξεπερασμένους ή και ανύπαρκτους κανονισμούς, όπως υπόθηκε. Στο 3ο Δημοτικό επίσης υπάρχει ρογμή στην Καμινάδα. Τώρα σας λέω μόνο μερικά παραδείγματα που έχουμε δει στις περιοδίες μας, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά. Παρόμοια προβλήματα υπάρχουν και στους όμορους δήμους. Στην Πετρούπολη, για παράδειγμα, στο ΕΠΑΛ, αποκαλύφθηκαν τώρα ρογμές στις κολόνες, γεγονός για το οποίο οι μαθητές εκεί βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, ενώ την ίδια στιγμή ο δήμαρχος εκεί κρύβεται. Η ουσία είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ουσιαστικός έλεγχος για την αντισυσμικότητα των σχολικών κτηρίων στο Ήλιον, ώστε να γίνουν και οι αναγκαίες παρεμβάσεις όπου χρειάζονται και να δοθούν για όλα τα σχολικά κτίρια πιστοποιητικά καταλληλότητας. Και όταν λέμε ουσιαστικός έλεγχος, δεν εννοούμε πρωτοβάθμιος, οπτικός, που είναι γρήγορος, επιφανειακός και που δεν παρέχει τέτοιο πιστοποιητικό καταλληλότητας, αλλά δευτεροβάθμιος, που περιλαμβάνει ελέγχους υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμές και αναλύσεις. Υπόθηκαν από πιο ειδικούς από μένα νωρίτερα. Η λαϊκή συσπήρωση Ηλίου από το Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα έχει θέσει 2 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα της ολοκληρωμένης αντισυσμικής θωράκισης των σχολείων. Έχουμε ζητήσει να δοθούν τα στοιχεία από τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα αποτέλεσματά τους. Κυρίως όμως, επειδή η κατάσταση είναι γενικά γνωστή, ακόμα περιμένουμε τα στοιχεία, απαιτούμε από τη Δημοτική Αρχή να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει ο ουσιαστικός αντισυσμικός έλεγχος και να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στα σχολεία του Δήμου. Εδώ βέβαια παίζεται το γνωστό παιχνίδι με το μπαλάκι των ευθυνών, από τον ένα στον άλλο. Η ΚΤΙΠ, δηλαδή οι κτηριακές υποδομές, λέει, και όντως έτσι είναι, πως οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι και οι επισκευές είναι ευθύνη του Δήμου, ενώ η Δημοτική Αρχή λέει πως η ΚΤΙΠ δεν δίνει ή δεν βρίσκει τα τεχνικά σχέδια των σχολείων. Όμως νομίζω ότι και σε αυτό το ζήτημα το πολιτικό συμπέρασμα είναι καθαρό. Οι ευθύνες των διαδοχικών κυβερνήσεων αλλά και της διοίκησης του Δήμου που συμπλέει με την κυβερνητική πολιτική είναι τεράστιες. Όχι μόνο επειδή ο νόμος ορίζει ότι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την προστασία των σχολικών μονάδων είναι ο Δήμος, αλλά πρώτα και κύρια γιατί αποδέχεται η Δημοτική Αρχή και στηρίζει την πολιτική της ανταποδυτικότητας που δεν χωράει την ουσιαστική κρατική μέριμνα για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της καταλληλότητας των σχολικών μονάδων. Σύντροφοι και φίλοι, αποδεικνύεται νομίζω και από τα παραπάνω πως και στο ζήτημα της ουσιαστικής πολιτικής προστασίας ο λαός δεν έχει να περιμένει κάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αστικό κράτος που αποδεδειγμένα δουλεύουν για τους λίγους. Τα ζητήματα αυτά πρέπει να γίνουν αντικείμενο πάλης του εργατικού λαϊκού κινήματος. Μόνο έτσι μπορεί να ασκηθεί πίεση για να παίρνονται μέτρα ανακούφισης στις πόλεις, τις γειτονιές. Μόνο έτσι μπορεί να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για μια ανάπτυξη που δεν υπηρετεί το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά τις λαϊκές και κοινωνικές ανάγκες. Και ο λαός μας ξέρει, νομίζω παντού και εδώ στο Ήλιον, πως το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής μπορεί να τον βαδίσει μαζί με το ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ.